Καλωσορίζουμε την κυρία Λιάννα Κανέλη. Καλημέρα. Κυρία Κανέλη, περάσατε long COVID. Πέρασα ένα long COVID. Βέβαια, έχω ξεπερδέψει ευτυχώς. Mm-hmm. Και θέλω λίγο να το εξηγήσω, γιατί κάποια στιγμή το δήλωσε σε ένα κανάλι και πήρε περίπου μυθικές διαστάσεις. Να, για να μην γίνει. Και να το εξηγήσετε και να εξηγήσετε και στους τηλεθεατές. Την προσοχή που πρέπει να δώσει κάποιος. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω. Εγώ έκανα τα 3 εμβόλια μου μια χαρά κανονικά και κόλλησα από έναν άνθρωπο εντελώς ασυμπτωματικό. Που ήρθε σπίτι μου. Όπως μπορεί να συμβεί σε κανέναν. Υπήρχαν 3-4 άνθρωποι, όχι, και κόλλησα μόνο εγώ. Τώρα γιατί, δεν θα καθίσω να το ψάξω. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος ήταν πολύ φιλότιμος, το βράδυ το βρήκε θετικό, με πήρε τηλέφωνο, μια χαρά. Τελειώνουμε εκεί. Στο μήνα πάνω, ειδοποίησα αμέσως τον γιατρό, δεν είχαν βγει τότε τα αντίκα χάπια, το θυμίζω mm-hmm. και το λέω σε πάρα πολύ κόσμο που δεν καταφεύγει όπως πρέπει στο γιατρό για να πάρει τα αντίκα χάπια και ειδικά αυτοί που έχουν προβλήματα. Εγώ έχω το χαπ μου, δεν έχω κάτι συγκλονιστικά σοβαρό που να πεις ότι πρέπει να τρομοκρατηθώ. Πέρασε λοιπόν ο καιρός, έκανα τις εξετάσεις μου και την αξονική μου στο μήνα πάνω mm-hmm. και δεν έχω τίποτα. Στα μέσα του Φλεβάρι αρχίζω και βήχω. Και ντουχου ντουκου να βήχω. Και λίγο κομμάρα και λίγο να βήχω. Δηλαδή μετά από μισό μήνα. Ενάμιση μήνα μετά. Να βήχω λίγο. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που παίζουν με αυτά. Έχω και υποχρεώσεις. Έχω και κόσμο για τον οποίο πρέπει να δουλέψω όπως κάνουμε εμείς στο mm-hmm. κουκουέ. Και είναι και απαρέγκλητο αυτό. Στο Περισσό παντού κυκλοφορούσαμε με μάσκες όλοι κτλ. Και σηκώνομαι και πάω στο γιατρό. Και μου λέει ο γιατρός, έχει μαζέψει το δεξί σου πνευμόνι. Φλέματα, να το πω έτσι λίγο πιο απλά, mm. να καταλάβει κανένας. Λέω, τι είναι αυτό και παίζει ρόλο με τις κομμάρες. Βέβαια μου λέει, παίζει με τις κομμάρες. Αυτό είναι το λεγόμενο long COVID. Μάλιστα. Μου έδωσε μία θεραπεία, την ακολούθησα, μου είπε, θα σε πάει 2-3 μήνες. Ήμουν τυχερή, στους 2-3 μήνες είμαι μια χαρά, δεν έχω κάτι. Εξακολουθώ τη θεραπεία γιατί μου με την κρατήσω ένα εξάμηνο mm-hmm. και να είμαι προσεκτική μέχρι να φτάσουμε να πούμε ότι το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο θα έρθει το επόμενο εμβόλιο για να το κάνω. Γιατί επειδή έχω νοσήσει, δεν χρειάζεται να κάνω τέταρτη δόση. Υπάρχουν πολλοί σαν και εμένα που πρέπει να κάνουν τέταρτη δόση. Δηλαδή, όποιος έχει περάσει τα 60 και έχει έστω και το παραμικρό πρόβλημα υγείας, οφείλει να κάνει μια τέταρτη δόση για μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το ετήσιο. Και δεν έχει νοσήσει. Ναι. Και δεν έχει νοσήσει όμως, τελευταίο. Πήγα στο γιατρό. Mm. Δεν άρχισα να κάνω μόνη μου τις ερμηνείες. Α, μήπως κρυολόγησα. Ναι. Α, μήπως έβηξα για κάτι. Α, μήπως τούτο. Το έχω δει και σε νέους ανθρώπους. Εμφανίζουν μια συμπτωματολογία, αρχίζουν να μην θέλουν να πιστέψουν ότι είναι COVID. Περνάει ο COVID, σου λένε εγώ είμαι νέος, έγινε καλά και έτσι έχουμε πολλές επιπλοκές. Και επιπλοκές για τους ίδιους, αλλά και κολλούν. Αυτό λέω. Κολλούν λοιπόν, πολύ μία παράκληση και έπειτα τα self-test καλό είναι να υπάρχουν σε οικογένειες που είναι κόσμος, που μπαινοβγαίνει, που βλέπουν ανθρώπους. Που χίλια δυο, και όταν πάμε και ερχόμαστε από ένα ταξίδι, το να μην βάλεις μάσκα, το να είσαι μέσα στο πλοίο στο αεροπλάνο χωρίς μάσκα, το να μην κάνεις ένα τεστ, είναι πράγμα πάρα και πολύ κακό. Δεν είναι μόνο, αν θέλετε, το ταξίδι. Γενικώς καλό είναι, εγώ τουλάχιστον, σε χώρους κλειστούς, φοράω πάντα τη μάσκα μου. Ναι, και εγώ που δυσκολεύομαι και δεν μ' αρέσει, γιατί όλοι οι άνθρωποι που έχουν αλλεργικές ρινίτιδες, ξέρεις τι εννοώ και τέτοια και μπουκώνουν εύκολα όπως εγώ. Είναι δύσκολο. Αλλά είναι καλύτερα να μην πας κάπου που λέει ο λόγος, παρά να πας απροστάτευτος. Γιατί στη τελευταία ανάλυση ο διπλανός είναι που μετράει και άμα τον κολλήσεις, ξέρω ανθρώπους που έχουν κολλήσει τους οικείους τους και δεν το συγχωρήσανε ποτέ στον εαυτό του. Και ακριβώς, γιατί δεν ξέρεις τι συνέπειες μπορεί να έχει. Και αν μη τι άλλο, αυτή η πανδημία μας έδειξε ότι δεν υπάρχουν σύνορα ούτε ανάμεσα σε εμάς και το διπλανό μας, αλλά ούτε και ανάμεσα στον ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο. Δεν με υπάρχουν, τον πιο παταγώδη τρόπο. Υπάρχει ένα σύνορο το οποίο είναι ξεπέραστο. Και δυστυχώς είναι το χειρότερο από όλα. Είναι ένα τείχος ολόκληρο. Mm-hmm. Ανάμεσα στους φτωχούς και στους πλούσιους και κυρίως ανάμεσα στις χώρες που έχουν και στις χώρες που δεν έχουν. Σύμφωνοι, και αυτό φάνηκε και στα εμβόλια. Δεν φάνηκε όμως, στα εμβόλια, όμως, φάνηκε και στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μου πει κάποιος, πέρα από τη φωτογράφηση στη Vogue, αν υπάρχει κάποιος που ασχολείται με τον κορονοϊό στην Ουκρανία. Κανένας. Ξέρω πώς σκέφτεται η κυρία Ολένα, ξέρω τι κάνει ο κύριος Ζελένσκι, ξέρω τι κάνουν τα παιδιά τους, ξέρω τι κάνουν οι οικογένειές τους, ξέρω τα πάντα. Φταίμε κι εμείς, φταίνε τα μίντια. Είναι η υπερπροσπάθεια να τονώσουμε κάνει το ίσον. Κάνει πάρτι, λέτε, ο κορονοϊός στην Ουκρανία. Υποθέτω πως ναι, χωρίς να έχω κανένα στοιχείο. Αν σκεφτείς ότι και είναι και μια περιοχή, η οποία όπως συμβαίνει και με τους Ρώσους, είχε πολύ αντιβολιαστικό στυλάκι. Και αυτό είναι στυλάκι πια, είναι ένας τρόπος ζωής. Εγώ μάγκας, εγώ έτσι, εγώ το microchip, εγώ εκείνο, εγώ το άλλο. Δεν λέω ότι είναι πανάκια τα εμβόλια. Δεν λέω ότι είναι τέλεια. Λέω ότι υπάρχει μια επιστήμη
που πρέπει κάποιος να τη σέβεται και να μιλάει με τους γιατρούς του. Και να ρωτάει το γιατρό του αν θα κάνει εμβόλιο και όχι το διπλανό του. Να ρωτάει γιατρό δίπλα για οτιδήποτε. Δεν μπορεί να το ρωτήσει όμως για την τσέπη του το διπλανό. Πρέπει να του συμπαρασταθεί. Γιατί ο χειμώνας που έρχεται, κορίτσι μου. Αυτό. Θα έχει, θέλω να πάμε. Θα έχει τον καπιταλιστικό ιό να σου τεινάζει και να μου τεινάζει και να μας τεινάζει ολονών. Κυρία Καναλή, ως καλή τα πρέκια στον αέρα. Μας βάλατε στο. Δεν ξέρω αν είναι δεύτερο ή πρώτο. Στο άλλο μεγάλο θέμα που μας απασχολεί. Οι πολυπίκυλες επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Η ενεργειακή φτώχεια που επίκειται. Ήδη είδαμε, βλέπουμε πρόβα τζενεράλε σε πάρα πολλές. Βάλε μου, θα είμαι πολύ, πολύ αυστηρή με αυτό. Ευρωπαϊκές πόλεις. Πριν αρχίσεις, αγαπητή Λιάννα, εγώ θα τηρήσω όμως τον πληθυντικό. Εσύ μπορείς να μου μιλάς στον ελληνικό και πολύ χαίρομαι. Όχι, να μου μιλάς στον ελληνικό. Να δούμε στο βίντεο που ετοίμασαν ο Θοδωρής Καριώτης και ο Γιώργος Σταμούλης, σε εξελίξεις αυτή την εβδομάδα που ήταν αρκετές. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, αγαπητή Λιάννα. Δεν μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό. Εντάξει. Θα σου μιλάω στον ελληνικό. Έλα, κάνε μια προσπάθεια, κάνε μια προσπάθεια. Δεν χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, ζωφερός ο χειμώνας που έρχεται. Ζωφερός ο χειμώνας, αλλά υπάρχει μια αλήθεια. Το ενεργειακό παιχνίδι των μεγάλων χρημάτων έχει ξεκινήσει πολύ πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν κοιτάξει κάποιος τις τιμές και το πώς ανεβήκανε και κάνανε, ο πόλεμος της Ουκρανίας πρώτα απ' όλα ήταν προαναγγελθής. Εγώ δεν ξεχνάω, θυμάμαι να λέει ο Biden, ο ίδιος ο Biden, που σήμερα λέει ό,τι λέει και τάζει ό,τι τάζει και στέλνει ό,τι στέλνει από όπλα και από λεφτά. Θα γίνει μια είσοδος των Ουκρανών, των Ρώσων στην Ουκρανία, αλλά θα είναι περιορισμένη. Που σημαίνει και ειδοποιημένοι ήταν όλοι τους και το παιχνίδι παίξαν όλοι τους και οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι λεφτάδες. Και φτάσαμε σήμερα να συζητάμε για τιμές οι οποίες ξεπερνάνε το 50 ή και το 60% του μηνιαίου εισοδήματος των πολιτών όπου γης, στην Ελλάδα δε ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, διότι λες δηλαδή ότι υπήρξε ένα μόντους βιβέντι ανάμεσα στις πάλε ποτέ δύο μεγάλες δυνάμεις, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έρθει αναγκαστικά. Και τη Ρωσία. Θα έρθει αναγκαστικά. Κάποια στιγμή θα έρθει αναγκαστικά. Mm. Εξώδης ποιον όμως. Εξώδης των λαών όλων των υπολείπων. Του Ουκρανικού και του Ρώσικου πρώτα, που στέλνουν τα παιδιά τους εκεί και σκοτώνονται και μετά γίνονται και φόντο για τη φωτογραφία και μετά όλων των υπολείπων ημών. Γιατί παίζεται ένα παιχνίδι αναδιάταξης και γεωγραφικής και οικονομικής των τεραστίων πολυεθνικών συμφερόντων. Το γεωγραφικό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και μπορεί να μας αγγίξει. Ναι, αλλά άμα πας ένα παιδάκι και του πεις τώρα ότι έχεις τη δυνατότητα να παίρνεις από αγωγό πετρέλαιο, πώς το λένε, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Και από την άλλη μεριά να το κουβαλάς με πλοία από μακριά. Άμα έχεις ακούσει τον Κουτσούμπα να το λέει στη Βουλή, γιατί και αυτός από επιστήμονες το έμαθε, έτσι δεν είναι, να λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο επανεξαερώνεται το φυσικό αέριο είναι 10 φορές πιο επιβαρυντικός για το περιβάλλον από τα υπόλοιπα δίθεν ρηπογόνα πράγματα που χρησιμοποιούμε όπως ο λιγνίτης. Και δεν μπορεί να είναι η ίδια η τιμή από κάτι που έρχεται δίπλα σου στην πόρτα σου, από κάτι που έρχεται με καράβια και με χίλια δυο. Και όταν αυτό το πράγμα τροφοδοτεί την πολεμική βιομηχανία, η οποία λες και διαγωνίζεται με τη φαρμακευτική βιομηχανία λόγω COVID, να βγάλει τα χρήματα που δεν έβγαλε τον καιρό της πανδημίας, και πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα πόλεμο, στον οποίο θα βγάλουν όλο το παλιό τους υλικό, όπως κάνανε με το παλιό σοβιετικό υλικό, για να κλειστούν τα μεγάλα ντύλια, συγγνώμη για την έκφραση τη λαϊκή, τα μεγάλα ντύλ, οι μεγάλες συμφωνίες, για να βγουν χρήματα, καταλαβαίνει κάποιος ποιο είναι το ανώτατο στάδιο, ότι είναι ο σπράγματος δηλαδή. Δεν χρειάζεται να είσαι κομμουνιστής ή να έχεις μελετήσει για να το καταλάβεις. Αρκεί όμως και πρέπει να μας ακούνε.
αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις είναι άνθρωποι που εκπροσωπούν, υποτίθεται στην αστική δημοκρατία, το λαό τους. Ο λαός όμως πολλές φορές που τους βγάζει στην εξουσία και δέχεται τις αποφάσεις τους, δεν καταλαβαίνει γιατί του έχουν κρύψει την αλήθεια και την πραγματικότητα. Για να εξηγήσουμε λίγο. Είχαμε στην Ουκρανία πραξικόπημα το 2014, είχαμε. Είχαμε βία ή ανατροπή, είχαμε. Και σήμερα καθόμαστε και ασχολούμαστε αν οι Ρώσοι τα είχαν μου δει, δεν ρίξαν τον Ντράγκη. Παίζουμε μεταξύ μας. Οι ίδιοι που μας λέγανε πρώτο μνημόνιο, δεύτερο μνημόνιο, τρίτο μνημόνιο. Πληρώνουμε, δεν μας κάνει κανένας χάρη. Και την ίδια ώρα έχουμε μετατρέψει τη χώρα σε μια απέραντη βάση, απειλούμενη από φίλους, συμμάχους και ζητιανεύοντας με το πιατέλο μία δήλωση τύπου Γερμανία στα νησιά είναι ελληνικά. Χαίρομαι πολύ. Πολύ. Η δήλωση τώρα, πήγαμε στα ελληνοτουρκικά, εγώ ήθελα να μείνουμε, αλλά θα μιλήσουμε και για... Δεν πρέπει να το αποκόψεις, γιατί φέρνω ένα παράδειγμα. Ακούω αυτό το μύθο για την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και αναρωτιέμαι. Η εξάρτηση από το αζέρικο αέριο που περνάει από την Τουρκία αύριο το πρωί σε μια χώρα που έκλεισε το λιγνίτι εσπευσμένα, που δεν έκανε τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές όταν έπρεπε, που δεν έκανε τις επενδύσεις στα φίλτρα που υπάρχουν και στα καινούργια εργοστάσια για το λιγνίτι, που άφησε κόσμο στον δρόμο, που άφησε εργοστάσια και περιουσία του ελληνικού λαού, που ιδιωτικοποίησε το κομμάτι της ενέργειας. Σήμερα θα πάει να εξαρτηθεί από πού? Από το φίλο και σύμμαχο αγαθό Τούρκο που φέρνει το αζέρικο αέριο? Από τον Αμερικάνο, ο οποίος στην κρίσιμη στιγμή δεν θα πάρει θέση. Εγώ τι ακούω και τι βλέπω. Πάμε στροφή, για μεγάλο deal. Λιάννα, υπάρχει και η στροφή σε άλλες πηγές ενέργειας, όπως είναι ο λιγνίτης, που αναγκαστικά μπορεί να μην είναι άμεση, μπορεί να μην είναι βραχία, αλλά αναγκαστικά αυτός ο πόλεμος μας αναγκάζει να δούμε κάποιες άλλες πηγές, τις οποίες οι κυνηγούντες το Τσερνόμπιλ, δικαίως, που το αποκόπτουν μονίμως από το 3 Mile Island στη Νέα Υόρκη και από τη Φουκουσίμα που τα έχει ρίξει όλα στους ωκεανούς και τα τρώνε στα ψάρια ο κόσμος της Ασίας, το άλλο πυρηνικό εργοστάσιο, φτάσαμε στο σημείο σήμερα, για λόγους καθαρά οικονομικούς, καθαρά των κερδών και της διατήρησης των κερδών των ενεργειακών κολοσσών, να μιλάμε αυτή τη στιγμή για την αγαθοεργό πυρηνική ενέργεια. Για ποιο πράσινο περιβάλλον μιλάει κάποιος? Τα πράσινα deal δεν είναι πράσινα άλογα, είναι πράσινα δολάρια, είναι λεφτά. Επομένως, το να καταστρέψεις αυτή τη στιγμή περιοχές ολόκληρες της χώρας, εγκαθιστώντας αυτά τα θηριώδη πράγματα για τα οποία ουδής έχει ασχοληθεί με το τι περιβαλλοντική και οικονομική επιβάρυνση είναι η κατασκευή του καθενός από αυτούς τους θηριώδεις μήλους που μπαίνουν. Από τη Λακωνία μέχρι τα νησιά, μέχρι τη Μακρόνησο θέλανε να τα βάλουν. Ποια είναι η... Να πάμε λίγο και στο πολιτικό πεδίο και μετά θέλω να έρθουμε στα ελληνοτουρκικά, γιατί σαφώς είναι αλληλένδετα και μία πιθανή γενικότερη αλλαγή συνόρων υπάρχει άμεσος κίνδυνος να μας αγγίξει. Κάτι που απευχόμεθα όλοι. Άμα είναι νηστιά το στομάχι τώρα και δεν φύγουν οι πρώτες καραβιές με το στάρι. Αλλά όταν έχεις χώρες οι οποίες είχαν στάρι και δεν έχουν. Ναι. Βάλει και την Ελλάδα μέσα σε αυτές. Μιλάς για μια επισητιστική κρίση τώρα. Η επισητιστική κρίση είναι επίσης τεχνητή. Επίσης τεχνητή είναι. Τα ίδια έγινε και με τη σοκολάτα και με τη ζάχαρη και με τη σόγια, το καλαμπόκι, τα μεταλλαγμένα. Όλες αυτές οι εξελίξεις. Ποιο πολιτικό σκηνικό πιστεύεις ότι θα δημιουργήσουν το χειμώνα και τι εκτιμά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Αν θα έχουμε επίσκεψη πολιτικών εξελίξεων και αν όντως δεν θα έχουμε πρόορες εκλογές, όπως λέει πολύ κατηγορηματικά, είναι αλήθεια ο Πρωθυπουργός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα θέλει να υπηρετεί την εργατική τάξη. Αρχίζοντας από αυτό, έχει ένα πράγμα να πει. Σε κανένα χειμώνα, όσο και καλός ή όσο και κακός να είναι, δεν μπορεί να περιμένει ο εργαζόμενος σωτήρα. Δεν πρόκειται να έρθει σωτήρα πουθενά. Ούτε από τις Βρυξέλλες, ούτε από το Βερολίνο, ούτε από το Λονδίνο, ούτε από τη Γόσιγκτον, ούτε από τη Μόσχα, ούτε από την Άγκυρα. Κανένας σωτήρας δεν θα έρθει από πουθενά. Οι εργαζόμενοι σώζονται μόνοι τους. Σώζονται με τους αγώνες τους, σώζονται με τις προσπάθειές τους, σώζονται με τα σωματεία τους, σώζονται με την οργάνωσή τους και όχι με το χάος. Και κυρίως το χάος των υποσχέσεων και το τέλος των ψευδεστήσεων. Για να τελειώσουμε το κομμάτι πώς πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να αντιμετωπιστεί ο χειμώνας. Χωρίς απελπισία, αλλά όχι και με αφέλεια και, χωρίς, και με έλλειψη επίγνωσης. Έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας και ο εχθρός είναι και ορατός και τον ξέρουμε ποιος είναι και τον έχουμε ξαναντιμετωπίσει και είναι απέναντι. Τώρα, τι θα συμβεί το χειμώνα? Εάν τα πράγματα χειροτερέψουν, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο καιρός υπήρξε ανέκαθεν όπλο. Με όλη την τεχνολογία ακόμα και να τον επηρεάσεις. Από εδώ και 30, 40, 50 χρόνια. Υπάρχουν ακόμα και αμερικανοσοβιετικές και μετά
αμερικανο-ρωσικές συμφωνίες να μην χρησιμοποιείται ο καιρός ως όπλο. Βέβαια, και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Άρα λοιπόν, ο καιρός, αυτός κατά αυτός, η φύση, η βροχή, το χιόνι, τα πάντα. Όπως διαλύουν νέφη, έτσι μπορούν και να συμπτύξουν νέφη. Και να εμπορευτούν και το κλίμα ακόμα. Επομένως, θέλει μηδέν εφησυχασμό για να αντιμετωπιστεί. Και κυρίως θέλει απομάκρυνση από την ευκολία της ανοησίας. Βγάλτε τη γραβάτα, γιατί η γραβάτα σφίγγει και ζεσταίνεστε. Άρα θα ζεσταίνεστε λιγότερο, άρα θα επιβαρύνετε το περιβάλλον λιγότερο. Οι πολιτικές εξελίξεις. Φτάσαμε πάλι να μιλάμε για τη γραβάτα στο περιβάλλον. Λοιπόν, να θέσω το ερώτημα, απαντήσω συνολικά. Οι πολιτικές εξελίξεις μέσα σε ένα κλίμα έντονης αντιπαράθεσης, που όσο πάει και οξύνεται. Αυτή τη βδομάδα είδαμε την ένταση και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με το θέμα των παρακολουθήσεων. Πώς θεωρείς ότι προδιαγράφεται, προδιαγράφονται? Πρώτα απ' όλα μην εκπίζεται κανένας. Αυτά που συμβαίνουν τα έχουμε ξανακούσει. Ο τρόπος με τον οποίο λέγονται έχει ξαναλεχθεί. Τα στρατόπεδα είναι δυσδιάκριτα. Πλην λακεδαιμονίων κουκουέ, δεν υπάρχει στρατόπεδο, μην κοροδευόμαστε. Αυτή τη στιγμή αυτοί που τσακώνονται ψηφίζουν ότι η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση είναι στο ίδιο στρατόπεδο. Αφού είναι οι και οι αξιωματικοί, λες. Μα πρακτικά γιατί... μπορώ να το αποδείξω αυτό, ότι έχουν ψηφίσει οι μεν τον δε. Και ποιος έχει ανοίξει δρόμο σε ποιον. Άλλωστε έτσι φτάσαμε από μια κυβέρνηση που εξελέγει πρώτη φορά αριστερά και έκανε σύμπραξη με τον Καμένο και του Σανέλ. Άρα καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει ούτε καν ζήτημα ανοχής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μα δεν μπορείς να ανέχεις την πολιτική. Γιατί είναι ένα σενάριο το οποίο συζητείται. Έτσι, δεν μπορείς να ανεχθείς. Σε μια πιθανή κυβέρνηση. Βάλε με αυτό να το διευκρινίσω, το έχουν διευκρινίσει όλοι μου οι σύντροφοι και ο γραμματέας παντού. Δεν μπορείς να ανεχθείς μια πολιτική την οποία μάχεσαι, διότι τη βλέπεις και εσύ μετράς θύματα. Θύματα στα καμένα, θύματα από τη βενζίνη, θύματα από το πετρέλαιο, θύματα στην μικρή ατομική επιχείρηση, θύματα στους μικρομεσαίους. Θύματα δεν έχει μείνει, στρώμα που δεν έχει μείνει. Οι μόνοι οι οποίοι έχουν γλιτώσει από όλη αυτή την καταστροφή και θα υπεργλιτώσουν και θα περάσουν πολυτελώς το χειμώνα, είναι αυτοί που ήδη πάνω στον κορονοϊό, πάνω στον πόλεμο, πάνω στην κλιματική αλλαγή έχουν. Δεν θέλω να πω τη λέξη, όλο ο κόσμος το καταλαβαίνει, στο τάλιρο. Έχουν συγκεντρώσει τόσο πλούτο που δεν ξέρουν τι να το κάνουν. Πάντα συμβαίνει σε περίοδους κρίσης, δυστυχώς. Να δείξεις ανοχή σε τι? Στον μαυραγωρητισμό της αγοράς επισημοποιημένο, είτε ως στήριξη του κεφαλαίου για να μπορεί να φέρεται με ελεημοσύνη στον εργαζόμενο τέτοιου είδους στήριξη, πώς μπορείς να την παράσχεις, πώς να σου το πω δηλαδή. Πώς κινείς την ένταση που υπήρξε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αυτή τη βδομάδα? Η ένταση, αν υπήρχε κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να ανεβάσει τους τόνους δικαιωματικά σε ένα επίπεδο πολύ ψηλό, είναι το ΚΚΕ, το οποίο είχε προσφύγει και είχε ζητήσει απαντήσεις για τις παράλληλες ακροάσεις παραπάνω από μία φορά από το 16 μέχρι σήμερα. Και που στο κάτω-κάτω της γραφής οι κουκουέδες έχουν και στο πετσί τους την αντίληψη του τι σημαίνει σε παρακολουθώ, τι σημαίνει σε φακελώνω και πού μπορείς να καταλήξεις από αυτή την ιστορία. Γιατί είναι γραμμένο στην ιστορία. Τώρα ξαφνικά νομίζουν ότι τους πήρε ο πόνος και μάχονται ο ένας για τον άλλον. Πράγματα που έχουν χρησιμοποιήσει. Όταν για τις υποκλοπές, εντάξει τώρα από την εποχή του Τόμπρα μέχρι την εποχή της Βουλής που συζητάγαμε για το Μέριλαντ και για το πώς παρακολουθήθηκαν τα πάντα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όταν μιλούσαμε για τις υποκλοπές τις μεγάλες εδώ, μιλάω σκάνδαλο Βόντοφιν πιο πριν, έτσι. Λοιπόν, προς τι η έκπληξη? Αυτό είναι κομμάτι δυστυχώς της αστικής πολιτικής. Τα ίδια λέγανε και οι Γερμανοί όταν ανακαλύψαν τους παρακολουθούσαν οι Ρώσοι, τα ίδια λέγανε οι Αμερικάνοι όταν νομίζαν τους παρακολουθούσαν οι Ρώσοι, τα ίδια λένε οι Ρώσοι όταν τους παρακολουθούσαν οι άλλοι. Και το αποτέλεσμα είναι: πέσανε πάνω στην ενημέρωση, πέσανε πάνω στον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης, άρα πέσανε πάνω στις επικοινωνίες με την ευρύτητη του όρου έννοια και φτιάχνουν τώρα μάζες φανατισμένων, οι οποίες θα υπερασπίζονται τις δημοκρατίες εντός εισαγωγικών, δηλαδή την πάρτη τους, σε επίπεδο εισβολής στο Καπιτόλιο. Λοιπόν, έχουμε ζήσει παρόμοια πράγματα εδώ. Νομίζω ότι αυτό που αξίζει τον κόπο είναι να σκεφτούμε ότι αν δεν σώσω εγώ εσένα και εσύ εμένα, δηλαδή ο λαός το λαό, τις κρίσιμες ώρες, δεν πρόκειται να τον σώσει κανένας. Κανένας.
Κυρία Κανέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι, γιατί όπως το ξέρω είναι η τελευταία εκπομπή. Εύχομαι να την περάσετε πάρα πολύ καλά και όσοι φύγετε και όσοι μείνουμε εδώ. Γιατί και αυτοί που μένουμε εδώ. Θα μείνετε από ό,τι κατάλαβα. Αποφάσισα να μείνω φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Είναι ωραία η Αθήνα το αποφάσισα καλοκαίρι. Αποφάσισα να μείνω φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα. Πόσα χρόνια έχω να μείνω, αλλά είναι ωραίο ο Αύγουστος. Δεν υπάρχουν, αν θέλεις, προϋποθέσεις να περάσω όπως θα ήθελα. Και προτιμώ να μείνω εδώ, γιατί νομίζω θα περάσω όπως πρέπει. Παραλίες έχει λοιπόν, κοντά, λίγους ανθρώπους έχει, άδειους δρόμους θα έχει. Θερινούς μια χαρά θα είναι και η όμορφη Αθήνα. Για μένα ο Αύγουστος στην Αθήνα είναι συνυφασμένος με θερινό κινηματογράφο. Λοιπόν, σας εύχομαι να περάσετε, σου εύχομαι να περάσεις. Και εγώ εύχομαι και σε σένα καλοκαίρι. Και σε όλους όσοι είναι εδώ στο στούντιο και όλους όσοι μας βλέπουν να περάσετε ένα καλό, ανώδυνο, άνευ κορονοϊού ταλαιπωριών και ατυχημάτων καλοκαίρι.